Είχαν ρημάξει την Αιγιάλια. Είχαν διαρρήξει 30 σπίτια και καταστήματα μέσα σε 4 μήνες. Είναι ένα μυαλό όμως όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Μετά την απολογία του στον ανακριτή Αιγίου, οι δύο αγριμιώτες οδηγήθηκαν στις φυλακές, ενώ ο άλλος νεαρός, που ο οποίος ήταν από το Αίγιο, αφέθηκε ελεύθερος προσωρινά με όρους. Από ηλεκτρικές συσκευές, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά τηλέφωνα, χρυσαφικά, χρήματα μέχρι και τις χάρες των φρεατείων όμβριων υδάτων σήκωσαν τα μέλη σπήρας διαρρηκτών, οι οποίοι είχαν ρημάξει το τελευταίο τετράμινο την περιοχή της Αιγιαλίας με τους κατοίκους να είχαν χάσει τον ύπνο τους. Φοβόμαστε, από τις 9 η ώρα κλεινόμαστε μέσα σπίτια να είναι. Οπωσδήποτε φοβόμαστε. Πότε φοβάμαι, κλειδώνουμε στο σπίτι και κοιμάμαι. Τι άλλο να κάνω. Επέλεγαν σπίτια και εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του διακοπτού και δρούσαν τις νυχτερινές κυρίως ώρες. Με ένα σκεπάρνι έσπαγαν τις πόρτες και εισέβαλαν στα σπίτια. Πήρε θάρρος όλη η ανθρωπότητα, η σάρα και η μάρα και το κακό συναπάντημα που έχει έρθει απ' έξω. Αυτοί μας κάνουν κουμάντο σήμερα. Οι δράσεις προτιμούσαν τις εξοχικές κατοικίες ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί και να δουν ανενόχλητοι. Μάλιστα, οι 19 από τις 30 διαρρήξεις σημειώθηκαν σε διακοπτό, 2 στις Καμάρες και 9 στο Αίγιο. Συνήθως ο ένας ήταν στο αυτοκίνητο και φιλούσε τσίλιες και άλλοι 2 αναλάμβαναν το έργο της διάρρηξης. Εκτός από τα γάντια, κατασχέθηκαν και κουκούλες, τις οποίες φορούσαν για να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.